Η σημερινή μέρα έχει πολύ ενδιαφέρον για εμένα και σίγουρα για μένα και για τον Λεωνίδα, εάν θυμηθούμε λίγο τις εποχές μας από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τις μεγάλες παρεμβάσεις που κάναμε τότε για να μπορούμε να εκδίδουμε πιστοποιητικά, δημοτολογικών και ληξιαρχικών πράξεων με μεγαλύτερη ταχύτητα από τα ΚΕΠ. Σήμερα αυτό το οποίο ετοιμαζόμαστε να ανακοινώσουμε είναι την έναρξη παροχής ψηφιακών υπηρεσιών πια για έκδοση δημοτολογικών και ληξιαρχικών πράξεων. Είναι πάρα πολλά τα πιστοποιητικά τα οποία αναζητούνται σε καθημερινή βάση από δήμους και ληξιαρχία. Αν είναι σωστή η ενημέρωσή μου, Υπουργέ, είναι σχεδόν 7 εκατομμύρια, 6,6 εκατομμύρια επισκέψεις ετησίως σε δήμους και σε ΚΕΠ που θα μπορούν πλέον να αποφευθούν, διότι όλες αυτές οι υπηρεσίες θα παρέχονται πλέον online και βέβαια και τα ληξιαρχικά και τα δημοτολογικά πιστοποιητικά θα έχουν πλέον ψηφιακή σφραγίδα και μοναδικό κωδικό και QR code και μηχανισμό επαλήθευσης. Ξεκινάμε με τα πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ηθαγένειας για να ακολουθήσουν, ελπίζω πολύ, πολύ σύντομα, και τα υπόλοιπα πιστοποιητικά εγκύτερων συγγενών, ληξιαρχικές πράξεις γάμου, συμβόνου συμβίωσης, γέννησης και θανάτου. Και βέβαια θα ήθελα να μου μιλήσετε και να μου παρουσιάσετε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια για το πώς θα λειτουργήσει το ψηφιακό αποθετήριο, στο οποίο ο κάθε Έλληνας πολίτης θα μπορεί πια να βρίσκει τα αιτήματα τα οποία έχει υποβάλει προς την δημόσια διοίκηση. Θέλω να συγχαρώ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών για την άψογη συνεργασία τους για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους Έλληνες πολίτες αυτή την πολύ σημαντική υπηρεσία, καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ένα από τα 4 σημαντικά μητρώα, το Μητρώο Πολιτών, και νομίζω ότι αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο ότι μέσα από αυτήν την διυπουργική συνεργασία το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί με την συνεχή συνεργασία του κάθε καθήλυνα αρμόδιου Υπουργείου να βελτιώνει έπρακτα την καθημερινότητα των πολιτών. Φαντάζομαι, Υπουργέ μου, θα δούμε τώρα στην πράξη πώς δουλεύει αυτή η υπηρεσία. Δεν ξέρω αν έχετε πρόθεση να εκδώσετε κανένα πιστοποιητικό δικό μου, αλλά για να δω τι έχετε επιφυλάξει ως έκπληξη στην παρουσίαση. Οπότε, δίνω πρώτα το λόγο στον Κυριακό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, να πιάσω το νήμα από τη δική σας τοποθέτηση και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τάκη Θεοδωρικάκη και στον Θοδωρή Λιβάνιο, γιατί η συνεργασία που είχαμε και που έχουμε με το Υπουργείο Εσωτερικών είναι η καλύτερη δυνατή, και αυτό που θα δείτε είναι ένα προϊόν αυτής της συνεργασίας και ένα προϊόν της όσμωσης μεταξύ μας. Να ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση την οποία έχουμε κάνει. Λοιπόν, ψηφιοποιήσαμε ουσιαστικά ληξιαρχικές και δημοτολογικές πράξεις. Πάμε να δούμε για αρχή τι ισχύει σήμερα στα ληξιαρχεία. Έχουμε δύο τύπους εγγράφων που οι πολίτες αναζητούν. Έχουμε πιστοποιητικά δημοτολογίου, αυτά ουσιαστικά από τα οποία ξεκινούμε σήμερα, γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ηθαγένειας. Είναι τα πρώτα τρία τα οποία από σήμερα ξεκινούμε να προσφέρουμε στο σύνολο των πολιτών. Εκδίδεται βέβαια και το πιστοποιητικό πληστηρίων συγγενών. Και εκδίδεται και ληξιαρχικές πράξεις, γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης και θανάτου. Η έκδοση γίνεται με φυσική παρουσία σήμερα. Έχουμε την εξαίρεση του Ερμή, για τον οποίο θα μιλήσω στην πορεία και τι πάμε να βελτιώσουμε. Κάθε μέρα εκδίδονται περίπου 22.000 τέτοια πιστοποιητικά και 2.000 ληξιαρχικές πράξεις. Όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Πρόεδρε, είναι 6,6 εκατομμύρια έγγραφα, 6,6 εκατομμύρια επισκέψεις το χρόνο. Τι ισχύει σήμερα στον Ερμή? Ο Ερμής ως σύστημα, το ξέρετε πολύ καλά, εξέδιδε βεβαιώσεις γέννησης, ηθαγένειας και οικογενειακής κατάστασης, αλλά οι βεβαιώσεις αυτές θεωρούνται υποδέστερες από το δημοτολογικό πιστοποιητικό και συχνά βλέπουμε ότι δεν γινόντουσαν μέχρι σήμερα δεκτές από το ευρύτερο δημόσιο. Και υπήρχαν και κάποιες δυσλειτουργίες τεχνικές, τις οποίες θεραπεύσαμε. Δηλαδή, ο Ερμής δεν είχε πρόβλημα με τα διπλά επίθετα, είχε πρόβλημα με επίθετα με διαλυτικά ή με σημεία στίξης, με το σύμφωνο συμβίωσης, και έτσι κατέληξε να εκδίδει, θα έλεγα, κάτω από 100.000 τέτοια πιστοποιητικά το χρόνο. Λοιπόν, τι αλλάζει? Ξεκινάμε το λανσάρισμα της νέας υπηρεσίας ψηφιακών πιστοποιητικών.
Το site στο οποίο μπορείτε ήδη να μπείτε και από το κινητό σας είναι το red.services.gov.gr. Θέλω να υπογραμμίσω και εγώ από την πλευρά μου ότι όλο αυτό το διάστημα από τον Ιούλιο και την ανάθεση των καθηκόντων του Υπουργείου Εσωτερικών, η συνεργασία μας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι εξαιρετική, τόσο με τον Κυριάκο και με τον Λεωνίδα από παλιά, όσο και με τον Γιώργο τον Γιωργαντά, και αυτό αφορά και εμένα προσωπικά και φυσικά τον Υφυπουργό του Θοδωρή Λιβάνιο. Τι κάναμε από εκείνη τη στιγμή? Δώσαμε αμέσως τη δυνατότητα πρόσβασης στο Μητρόπο Πολιτών από το Κέντρο Διολειτουργικότητας του Δημοσίου και έτσι κατέστη δυνατότητα το σύνολο των χαρακτηριστικών των δεδομένων που περιλαμβάνονται μέσα στο Μητρόπο Πολιτών, δηλαδή η οικογενειακή κατάσταση, βάπτιση, γέννηση, γάμος, θάνατος, οικογενειακή μερίδα, τόπος κατοικίας, όλα τα βασικά χαρακτηριστικά, να μπορούν να είναι στην διάθεση των υπόλοιπων φορέων του Δημοσίου και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. Ο Θοδωρής μου επέστησε την προσοχή και πρόθεσε κάτι που εσείς το γνωρίζετε νομίζω καλύτερα από όλους μας από την προηγούμενη θητεία στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ότι μόνο το κόστος για τα πιστοποιητικά που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση είναι 1 εκατομμύριο ευρώ για το ελληνικό δημόσιο. Είναι και αυτή μία από τις παραμέτρους που προφανώς έχουν μεγάλη σημασία. Από τις αρχές Απριλίου, αλλά σήμερα συγκεκριμένα, και το σήμερα είναι κυριολεκτικό, ολοκληρώθηκε και αναβαθμίστηκε και επικαιροποιήθηκε το πιστοποιητικό εγκυταίων συγγενών, το οποίο σημαίνει ότι το Υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ θα μπορούν πλέον να το αξιοποιήσουν, προκειμένου να γίνει αυτό που προλίγου ανέφερε ο Κυριάκος, να μπορεί να εκδίδεται αμέσως η σύνταξη με βάση το πιστοποιητικό εγκυταίων συγγενών. Επίσης, υλοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή για τη βεβαίωση της μόνιμης κατοικίας. Έχουμε νομοθετήσει πρόσφατα αυτό το διάστημα τη δυνατότητα των ΚΕΠ να μπορούν να εκδίδουν βεβαιώσεις με τα αποτελέσματα των ληξιαρχικών πράξεων, ώστε να μπορεί όλο αυτό να βγαίνει από τα ΚΕΠ κανονικά. Και θέλω να υπενθυμίσω 2-3 πλευρές, οι οποίες αφορούν ψηφιακές υπηρεσίες που σχετίζονται με το Υπουργείο Εσωτερικών και είναι ευρύτερες, πέρα από αυτό που σήμερα καθιερώνουμε. Είμαστε έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε σε 10 περίπου ημέρες την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Προετοιμάζεται η διασύνδεση των προξενείων όλου του κόσμου με το Μητρόπο Πολιτών, ώστε οι ομογενείς να μην ταλαιπωρούνται και να καταχωρίζονται από το εξωτερικό τα βασικά γεγονότα ζωής, που είναι μεταβολές ληξιαρχικών πράξεων. Και επίσης, μέσα στο καλοκαίρι, θα είμαστε έτοιμοι να γίνει πράξη δυνατότητα ηλεκτρονική υποβολή των υποψηφιωτήτων από τα κόμματα σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση και η δυνατότητα ηλεκτρονική αίτηση για του ετεροδημότες. Τέλος, στο πρόγραμμα του Ινστρίτσες που έχουμε προγραμματίσει για την άλλη εβδομάδα, να είστε μαζί μας στην παρουσίαση. Ένα σημαντικό ποσό προορίζεται για την αξιοποίηση από τους Δήμους στον τομέα της ψηφιοποίησης και της αξιοποίησης των τεχνολογιών και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών. Σας ευχαριστώ. Ξεκινάμε εδώ. Έκδοση πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Απαιτείται ταυτοποίηση. Συνδεόμαστε στην ταυτοποίηση. Μπαίνουμε, εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε τα στοιχεία που έχουμε ήδη βάλει. Η κλασική διαδικασία, ναι. Τραβάει τα στοιχεία του ατόμου που έχει βάλει τα credentials του. Προσθέτουμε την ημερομηνία γέννησης, το οποίο τσεκάρει και το αφημί. Κάνει μια προεπισκόπηση των στοιχείων και πατάει έκδοση. Σημαντική τομή. Συγχαρητήρια. Αναμένουμε να την προβάλλουμε με επιθετικό τρόπο και να δούμε σε κανένα μήνα πόσοι την έχουν αξιοποιήσει. Αν κρίνω από τις υπόλοιπες υπηρεσίες, πιστεύω ότι η ανταπόκριση των πολιτών θα είναι πολύ, πολύ μεγάλη.